Στο σημερινό βίντεο θα πάμε να δοκιμάσουμε μαζί όλες τις γεύσεις σοκολάτα που κατάφερα να βρω στο σούπερ μάρκετ. Πήγα, μυρίζει στα φύλλα. Και δεν έχω πάρει τις κλασικές γεύσεις που θα βρεις στα σούπερ μάρκετ, γιατί σύντομα θα έρθει βίντεο snack που τρώγαμε όταν ήμασταν μικροί. Οπότε μείνε συντονισμένος γι' αυτό πατώντας subscribe στο κανάλι μου. Και για ακόμη ένα βίντεο έχουμε μαζί μας τη βοηθό που είχαμε και στο προηγούμενό μας βίντεο. Hello guys. Έχουμε 10 σοκολάτες, οπότε πάμε σιγά σιγά να δούμε τι μας περιμένει σε αυτό εδώ το βίντεο. Γιατί έρχονται πολύ πολύ παράξενα πράγματα μέσα σε αυτό. Πρώτη σοκολάτα έχουμε μια σοκολάτα γάλακτος, από όσο βλέπω είναι με ολόκληρα αμύγδαλα μέσα. Τώρα προς το παρόν ξέρω ότι είμαστε safe με τέτοιου είδους γεύσεις, οπότε δεν έχω ιδιαίτερο θέμα. Okay, ωραία φαίνεται. Έφαγα σχέτη σοκολάτα. Πολύ μεγάλο κομμάτι αμύγδαλο μέσα, όντως, όχι σε κάποιες άλλες που έχουν έτσι πολύ μικρά κομματάκια. Εδώ πέρα το νιώθεις πραγματικά σχεδόν σε κάθε δαγκωματιά, θα πω εγώ. Πολύ νόστιμη σοκολάτα. Ωραία ισορροπία μεταξύ αμυγδάλου και σοκολάτας. Οπότε θα βάλουμε ένα 7,4 στα 10, θα πω εγώ για αρχή. Και περνάμε στη δεύτερη σοκολάτα. Αμάν. Η αλήθεια είναι ότι γενικά με τα γλυκά είμαι λίγο παράξενος και εδώ πέρα βλέπω φουντούκι. Η ουσία τώρα παραμένει εδώ, στη σοκολάτα. Έχουμε φουντούκι και όπως βλέπετε έχει και ολόκληρο φουντούκι κομμάτι μέσα. Πρώτα το γεύτηκα και μετά το διάβασα. Είναι roasted τα φουντούκια, δηλαδή καβουρδισμένα. Και το νιώθεις όντως τη γεύση αυτό. Πραγματικά φαίνεται πάρα πολύ ότι είναι καβουρδισμένα. Έχει μεγάλη διαφορά. Όχι μεγάλος φαν του φουντουκιού, θα πω εγώ. Μέτριο η σοκολάτα. Νόστιμη, εντάξει, σοκολάτα, σοκολάτα είναι. Πόσο μπορεί να τη σχολιάσει. Ολόκληρο φουντούκι μέσα σε κάθε δακουματιά που θα φας και θα γευτείς μέσα αυτή τη σοκολάτα. Θα βάλουμε ένα 5,5 θα πω στα 10. Νιώθω ήδη το hate να έρχεται κάτω στα σχόλια. Ήδη με τα προηγούμενα σας άκουγα να μου λέτε για ταξίδια ότι σας αρέσουν, παράξενοι άνθρωποι κι εσείς. Φέρνει την επόμενη εδώ πέρα. Εντάξει, κλασική σοκολάτα Crunch. Ποιος δεν τη γνωρίζει την Crunch σοκολάτα τώρα, έτσι, εντάξει. Μπορείς να καταλάβεις, ρε παιδί μου, πάνω κάτω ξέρεις και τι να περιμένεις από μια τέτοια σοκολάτα. Με ενημερώνει εδώ το control που βρίσκεται πίσω από τις κάμερες εδώ πέρα ότι αυτά τα κομματάκια που έχει μέσα είναι ρύζι. Πρώτη φορά ζωή μου το ακούω, δεν ήξερα ποτέ τι είναι αυτό το πράγμα που έχει μέσα που κάνει κρούτσου κρούτσου. Παραδόξως, ενώ δεν είμαι του περίεργου εγώ, δεν είμαι φαν γενικά των περίεργων γεύσεων, μ' άρεσε πάρα πολύ συγκεκριμένη, σταθερά 8 στα 10. Πολύ ωραία σοκολάτα, πάρα πολύ νόστιμη. Γεύεσαι συνεχώς αυτό το γκοφρέ σε υφή, θα το πω. 8 στα 10, προχωράμε. Εντάξει τώρα. Βλέπεις σοκολάτα Παυλίδης, πώς μπορεί να πάει αυτό το πράγμα λάθος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά. Σοκολάτα Παυλίδης με γέμιση φράουλα. Έχω πολλά πολλά χρόνια να φάω τέτοια σοκολάτα. Ωραίο κομμάτι σοκολάτα τετράγωνο, μεγαλούτσικο. Ακριβώς ίδια όπως τη θυμάμαι με τα παιδικά μου χρόνια. Πολύ νόστιμη σοκολάτα, γέμιση φράουλα, μια χαρά. Αν σ' αρέσει ο συνδυασμός, δεν πάει λάθος ποτέ αυτό το πράγμα. Τιμιότατο 7,8 στα 10 θα πω εγώ. Και δυστυχώς έχω να πω ότι τα χειρότερα έρχονται σιγά σιγά. Πάμε στην επόμενη. Okay, black and white βλέπω, κομματάκια μπισκότου βλέπω μέσα. Πώς ανοίγει αυτό το πράγμα, γιατί τα κλείνεται λες και δεν θα τα ανοίξουμε ποτέ, ας πούμε. Είναι ήδη κομμένα τα κομματάκια εδώ. Έχουν προνοήσει και τα έχουν κομμένα μέσα τα κομματάκια. Παναγία μου. Πάρ' το. Όχι. Αυτό δεν είναι σοκολάτα, αυτό είναι γιαούρτι. Ο Χριστός και η Παναγία, παιδιά. Ο Χριστός και η Παναγία. Αυτό με την πρώτη δαγκωματιά ήταν λες και έτρωγα πρόβιο εκείνο με την πέτσα. Όχι πέτσα, μπέτσα. Τόσο πολύ δηλαδή, ένταση. Χάλια, δύο. Σταθερό έτσι, μπαμ, να πέσει ρε παιδί μου μπροστά έτσι εδώ. Μπαμ, ένα διάρρη βαρύ. Χ, εννοείται, απορρίπτεται, γιαουρτίλα σκέτη. Όλοι εσείς οι παράξενοι με ταξίδια θα φάτε αυτήν, είμαι σίγουρος. Τέτοιοι είστε. Πάμε επόμενη. Οκ, Παναγία μου.
μου, τι okay, λέω κι εγώ. Έχουμε εδώ break ion, λευκή σοκολάτα, σταφίδα, αμύγδαλο, φουντούκι. Δηλαδή, δεν μου φτάνανε εμένα που έφαγα πριν σκέτο αμύγδαλο, σκέτο φουντούκι. Τώρα όχι απλά μου τα βάλατε όλα μαζί. Σαν ανοίγει αυτό το πράγμα. Όχι απλά μου τα βάλατε όλα μαζί σε μια σοκολάτα μέσα. Πήγατε και μου βάλατε μέσα σοκολάτα σταφίδα. Λες και είμαστε σε μνημόσυνο. Βλέπω τη σταφίδα, ρε. Μη γελάς, ρε, πίσω από την κάμερα, ρε. Μη γελάς. Τουλάχιστον πείτε μου ότι με συμπονάτε λίγο, ρε παιδί. Δηλαδή. Για να δείτε τι τραβάω στα γυρίσματα. Είχε μέσα σταφίδα. Τη σταφίδα τη δέχομαι σε ένα και μόνο πράγμα. Στο σταφιδόψωμο, πουθενά άλλου. 1,5 στα 10 και να δούμε αν μπορούμε να πιάσουμε πάτος αυτό εδώ το βίντεο. Πάμε επόμενη. Τώρα μάλιστα, δες εδώ. Κλασικά πράγματα, ρε παιδί. Σαν να ακούσει ένα παππού από τη δεκαετία του 50, ρε παιδί μου, διαφήμιση ασπρόμαυρη. Αυτό είναι αυτό. Είναι αυτό. Δηλαδή κουβαλάει, ρε παιδί μου, χρόνια ιστορίας πάνω της αυτή η σοκολάτα. Τρομερή σοκολάτα. Αν μπορέσω να την ανοίξω. Εντάξει, δες. Μόνο και το κόψιμό της. Δες εδώ κομματάρα, ρε φίλε, που σου έχει. Οι άνθρωποι παίζουν μπάλα, τι να λέμε. Πολύ ωραία σοκολάτα. Εντάξει, είναι υγείας προφανώς. Δεν είναι άμα πεθαίνεις, ρε παιδί μου, για γλυκό να το φας και να λιγώσεις. Δεν θα σε λιγώσει. Είναι αυτό το άμα θες λίγο κάτι γλυκό και σε συνδυασμό με το ότι είναι μαύρη σοκολάτα. Οπότε δεν έχεις όλο εκείνο το θερμίδες, το ένα, το άλλο κλπ. Της βάζω εύκολα ένα 8,2 στα 10. Πάμε στην επόμενη. Caramel brownie. Πω, κοίτα, ακούει ο άλλος και λέει, πω, σκέφτηκα να. Αμερική έχουμε γίνει, σου λέει. Πώς ανοίγει αυτό το πράγμα εδώ πέρα, το κατάπλασμα που με έχετε φέρει. Πάρε, 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 πάρε. Πω, πω, χάει, 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 απολύτως. 3 στα 10. Άντε, επειδή έχει λίγο το brownie. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Δεν είμαι τόσο φαν της καραμέλα σε κάτι τέτοιο. Το πολύ πολύ να δεχτώ την καραμέλα σε κάνα παγωτό. Α, σοκολάτα μωρέ, μόνη της μια χαρά είναι μωρέ. Επόμενη, έλα. Τι είναι αυτό, λάτε μακιάτο. Καλά τώρα, τώρα εδώ έχει πάει. Αστρονομική ιδέα σου λέει τώρα. Καλά, οι συσκευασίες είναι. Τρομερό κλείσιμο, ποιος το σκέφτηκε. Τώρα θα φάμε σοκολάτα και θα είναι λες και πίνω φρεντουτσίνο να πούμε, καφέ. Καφές. Παιδιά, γεύση καφέ. Απίστευτο. Ω, και βαρύ κιόλα. Πούπα, ακραίο. Πούπα, παιδιά, είναι πολύ νόστιμη αυτή. Τρομερή. Ποιος το σκέφτηκε. Μπράβο του. Όποιος το σκέφτηκε. Εδώ είχαν μια καλή ιδέα. Πολύ, πολύ νόστιμη σοκολάτα. Κυριολεκτικά δαγκώνεις γύρω-γύρω σοκολάτα και μέσα έχει γεύση καφέ. Σαν να έχουν βάλει σκόνη μέσα. Εντάξει, δεν γεύσε τη σκόνη. Κατάλαβες πώς το εννοώ. 7,6 στα 10. Το βάζουμε έτσι ευκολάκι να ανεβαίνει έτσι για την τριάδα κάπου εκεί. Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο. Πάμε επόμενη. Και τελευταία. Παναγία μου, αυτά που διαβάζω. Παιδιά, παίρνω σοκολάτα. Δες εδώ τώρα σοκολάτα που βγάλουν οι άνθρωποι. Και έχει τη μάνα τους και τον πατέρα τους έχουν βάλει μέσα. Δες εξώφυλλο που κάνουν οι άνθρωποι. Έχει κάτι άλλο, έχουν σοκολατίτσες απ' έξω έτσι γλυκά, ωραία. Εδώ πέρα έχει φρούτα, ξηρούς καρπούς, ποτά, ό,τι βρήκανε το πέταξαν μέσα ρε. Εντάξει, η συσκευασία είναι ολόκληρη υπερπαραγωγή. Λες και είναι ράβδος χρυσού να πούμε, 3 κιλά είναι αυτή η σοκολάτα. Πώς βγαίνει αυτό από εδώ μέσα το πράγμα. Ω, όντως είναι ράβδος χρυσού. Δες εδώ πώς το κάνανε. Κολατσιό για το σχολείο. Έχει ολόκληρη σταφίδα μέσα. Για να πείστε αυτό, είδα, έκοψα κομμάτι και είδα τώρα, τώρα εμφανίστηκε μπροστά μου μια σταφίδα ολόκληρη. Εντάξει, normal κομμάτι ρε παιδί μου. Ωραία, μου έχει σταφίδα. Παιδιά, μην είσαι σταφίδα. Θα τα ακούσει και εσύ που το αλκοόλ είναι το πρόβλημα. Κοίτα, αντικειμενικά όντως έρχεται πολύ το αλκοόλ που λέει. Μυρίζει ρε παιδί μου αλκοόλ το πράγμα. Λες και δεν είναι λες και ρίξανε κάποιες σταγόνες μέσα. Είναι λες και πήραν τη σοκολάτα και τη βουτήξανε μέσα σε ένα μπιτόνι με ρούμι, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο μυρίζει υπερβολικά πολύ. Δηλαδή θα πεθάνεις από τις αναθυμιάσεις. Αλλά αυτό με τη σταφίδα που είχε ένα ολόκληρο κομμάτι τέτοιο, ρε. Τέτοια σταφίδα είχε μέσα ολόκληρη. Δηλαδή είναι ελεηνό όποιος το σκέφτηκε. Ντροπή του. Ντροπή του όποιος σκέφτηκε να βάλει σταφίδες μέσα στη
σοκολάτες. Τελείωση. Μισό αστέρι με το ζόρι. Μισό αστέρι και πολύ σας είναι κιόλας. Δεν πρόκειται να πάρω χορηγία ποτέ στον αιώνα τον άπαντα. Με τέτοιο κράξιμο που ρίχνω, ποτέ δεν πρόκειται. Ποτέ. Μισό αστέρι, χι, μακριά όλοι. Όλοι. Μην τυχόν και βρεθεί κάποιος να μου πει κάτω στα σχόλια ότι αυτή η σοκολάτα του αρέσει και την τρώει. Τελείωσε, ρε. Του κόβω και την καλημέρα. Τελείωσε. Ένα ακόμη βίντεο φτάνει κάπου εδώ στο τέλος του και εννοείται έχουμε τη χειρότερη σοκολάτα αυτού του βίντεο με μισό βαθμό κυριολεκτικά και εννοείται ο νικητής αυτού εδώ του επεισοδίου με 8,2 βαθμολογία παρακαλώ, η καλύτερη σοκολάτα για εμένα από αυτές που δοκιμάσαμε εδώ πέρα. Προφανώς θα μου πεις τώρα σιγά τον ανταγωνισμό που είχε, τα μισά ήταν με σταφίδες και με ρούμια και παράξενα. Πολύ πολύ δυνατή σοκολάτα πραγματικά, η βοηθός έχρισε αυτό το κατάπλασμα ως νικητή. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, δείτε άτομα που με περιτριγυρίζουν, αυξάνουν και πληθαίνουν, που τρώνε αυτά εδώ τα πράγματα. Αυτά εδώ, τα τρώνε αυτοί οι άνθρωποι. Αυτά. Αυτό εδώ το χημικό παρασκεύασμα. Είναι για τα σκουπίδια. Αυτό εδώ λέω το χημικό παρασκεύασμα. Εσύ όμως εννοείται αυτό που δεν πρέπει να ξεχάσεις είναι να κάνεις μια εγγραφή σε αυτό εδώ το κανάλι πατώντας το subscribe button κάτω από αυτό εδώ το βίντεο. Πάτα και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει σε αυτό εδώ το κανάλι. Εννοείται like και σχόλιο να μου πεις ποια θα σου άρεσε εσένα περισσότερο και ποια λιγότερο, ποια συγχαίνεσαι από αυτές που δοκίμασα σήμερα. Και εμείς εννοείται τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Bye.